τραγωδία στη λίμνο τα ξημερώματα του Σαββάτου προ Κυριακή, καθώ εξαιτία φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα έχασαν τη ζωή του ένα 53χρονο άνδρας και μία 62χρονη γυναίκα. Η Δέσπινη Βασιλιάδου μα ενημερώνει. Από μια οικογενειακή τραγωδία, δυστυχώ, σημαδεύτηκε η πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου στη Λίμνο, καθώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προ την Κυριακή, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του, έχασαν τη ζωή του δύο άνθρωποι. Συγκεκριμένα, η φωτιά στο διαμέρισμα του ζευγαριού ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Η φωτιά προήλθε από την κουζίνα, αλλά καθώ ήταν τέτοια η ώρα, το ζευγάρι κοιμόταν και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Η πυροσβεστική κλήθηκε από του γείτονε του ζευγαριού και επενέβη άμεσα στο περιστατικό με 11 πυροσβέστε και 4 οχημάτων. Μάλιστα, οι άνδρε τη πυροσβεστική απεγκλώβησαν το ζευγάρι, έναν άντρα 52 ετών και μια γυναίκα 63, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν κατάκητη. Το ανδρόγινο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρί να έχει κανεί από του δύο τι αισθήσει του εκείνη την ώρα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του νησιού. Το ιατρικό προσωπικό του οποίου κατέβαλε προσπάθειε να του επαναφέρει, ωστόσο αυτό στάθηκε αδύνατο. Τέλο, κανεί από του δύο δεν έφερε εγκάβματα, όπω όλα δείχνουν δηλαδή, ο θάνατο προήλθε από